Κύριε Μπελιωτή, για να φέρουμε σαν παράδειγμα την Κορινθία μας. Εδώ πέρα είχαμε σαν αιχμές του δόρατος για την ανάπτυξη την γεωργία, την αγροτική οικονομία, τον τουρισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τα τρία έχουν γονατίσει σήμερα. Αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα και μια και βρισκόμαστε στην Κορινθία, πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και στη γεωργία, στον πρωτογενή τομέα αυτό μπορούμε να δώσουμε μια ζωντάνια πάλι, αρκεί να δημιουργηθούν τα κίνητρα εκείνα, να γίνει η διαμεσολάβηση από τον αγρότη στον καταναλωτή, το κόστος αυτό που είναι μεγάλο να μειωθεί, να γίνουν πιο καλές πρακτικές και να μπορέσει και ο καταναλωτής να βρει σε πιο φθηνές τιμές τα προϊόντα, αλλά και ο αγρότης να μπορέσει να πάρει αυτό που του αναλογεί. Όσον αφορά στον τουρισμό, είσαστε ένα πολύ ωραίο μέρος, χρειάζονται υποδομές. Είσαστε πάρα πολύ κοντά, είσαστε σαν κομμόπολη της Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, άρα εκ του γεγονότος αυτού έχετε ένα πλεονέκτημα και πρέπει να το χρησιμοποιήσετε αυτό το πλεονέκτημα. Πρέπει δηλαδή και στον τουρισμό να είσαστε η πρόσβαση μετά την Αθήνα να γίνει η Κόρινθος. Εδώ λοιπόν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Και σε κάθε περίπτωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δώσουν τον τόνο. Πρέπει να κι εσείς να ενταχθείτε στο ΕΣΠΑ, να κοιτάξετε τα κοινοτικά προγράμματα, διότι θα πάρετε ρευστότητα και θα μπορέσετε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις εκείνες, να δώσετε τα προϊόντα σας και εκτός να κοιτάξετε τις εξαγωγές, που είναι πολύ σημαντικός τομέας που μπορούν να επεκταθούν οι επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν τζίρους φέρνοντας και ρευστό στην ελληνική οικονομία και αναπτύσσοντας παράλληλα και άλλες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τη δυναμική τους. Ευχαριστώ.